Καλώς ήρθατε. Αλέξης Πόθος. Και Ευγενία Σουλιωτάκη. Το πάμε τέλεια. Ναι, το πάμε πολύ καλά. Το βρίσκουμε σιγά-σιγά. Ταιριάζουμε, παιδάκι μου. Από τότε που μου έκανες μαθήματα για τη γεωγραφία. τι γίνεται, έχουμε κάτι αθλητικό. Έχουμε πλούσια αθλητική επικαιρότητα πολύ το Κυριακό. Να πούμε. Έχουμε τον Όφη. Γιατί έχουμε σοβαρό καλεσμένο αξιόλογο άνθρωπο. Ακριβώς, θα ανυπομονούμε να το συστήσουμε. Απλά θα κάνω μια μικρή αναφορά. Γιατί τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 7.30 σε επιμέλεια του αθλητικού μας συντάκτη, του Γιάννη Δαγαλάκη. Λοιπόν, Γιάννη Δαγαλάκη. Έχουμε τα μπαρά του Όφη, εχθές με τον Πλατανιά. Γρήγορα είπαμε. Σαν να παιχνίδι πήγε 0-0. Σε βλέπω έτοιμο να έχουμε το τελικό της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ, ανάμεσα στη Τζέσκα και τη ΕΦΕΣ όπου κέρδισε η Τζέσκα. Έχουμε τένις με τον Τζιπά και την Σάκαρη. Και έχουμε και επίσης το χθεσινό παιχνίδι του Γιάννη Αντετοκούνμπο που ιτήθηκε στον Καναδά. Από του Τορόντο. Στο τρίτο τελικό. Α, τα ξέρετε κι εσείς, κύριε Αναστασάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το πρωί ενημέρωση μου ήταν αθλητικά πάντα. Από παιδάκι 5 χρονών. Και δεν θα το περιμέναμε αυτό. Θα λέγαμε ειδικά τώρα εν ώψη εκλογών ότι τοπικά πάμε διαδοχικά τοπικά. Κεντρικά μπάσκετ ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο μπάσκετ στην Ελλάδα. Αλλά σε επίπεδο Ευρώπη πρώτα μπάσκετ, Ευρωλίγκα. Φυσικά. Πώ σα φάνηκε η Τσέσκα. Η Τσέσκα δεν ήθελα να κερδίσει. Ούτε εγώ. Δεν ήθελα. Ένα παραπάνω που είναι και ο Ιτούδης προπονητής. Α, να τα κριτικά τα ενδιαφέροντα. Δηλαδή εκεί δυστυχώς πάμε. Είσαι Ολυμπιακός, στο μπάσκετ. Ολυμπιακός. Στο μπάσκετ. Να το παραδεχτώ. Στο μπάσκετ είναι μια ομάδα που μας έχει δώσει τόσες πολλές χαρές που δεν συζητάμε για οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή. Και ο Ερντογάν ήταν προπονητής. Στην άλλη ομάδα θα την προτιμούσαμε. Λοιπόν, για να αλλάξουμε συζήτηση, να ξέρω και εγώ να μιλήσω γιατί δεν έχω καμία άποψη πάνω σε αυτά. Μας συγχωρείς. Ναι, να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο. Βεβαίως. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο κύριος Γιάννης Αναστασάκης, ο οποίος είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Σωστά. Με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό, με τη Δύναμη Πολιτών και νυν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Καλώς ήρθατε. Πριν μπούμε λοιπόν στην πολιτική μας ζήτηση, θα ήθελα να γνωρίσουμε κάποια πράγματα για εσάς. Με τι έχετε ασχοληθεί, ποιο ήταν το όνομά σας ώστε να κατεβείτε στην αυτοδιοίκηση. Θα πάμε λίγο να γνωρίσουμε. Θα πάμε λίγο με πιο χαλαρή διάθεση και μετά θα επικεντρωθούμε στα προβλήματα. Είμαι 39 ετών, 1980 γεννηθής. Πολιτικός μηχανικός, μεγάλωσα στα Σταυράκια, εδώ στο Ηράκλειο. Πήγαινα στο 4ο γυμνάσιο Λύκειο. Και εσείς, κι εγώ. Ναι. Πολλές συμπτώσεις. Ολυμπιακή, 4ο. Το μικρόβιο των κοινών το είχα από τότε, πρόεδρος επί σειρά ετών γυμνάσιο Λύκειο. Μετά μια παύση μεγάλη, είπα να συγκεντρωθώ στις σπουδές μου, γιατί δεν θα τελειώνανε ποτέ. Ακόμα θα σπούδαζα, άμα είχα ασχοληθεί με τα κοινά στα φοιτητικά χρόνια. Και αφού ηρέμησα, έκανα οικογένεια, μου ήρθε μια πρόταση πριν από 5 χρόνια. Το Γρηγόρη τον Πασπάτη, με τον οποίο γνωριζόμαστε αρκετά, ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος, να ασχοληθούμε με μια ανεξάρτητη τότε κίνηση, πρωτοποριακή για την εποχή. Τώρα όλοι είναι ανεξάρτητοι ξαφνικά, αλλά τότε εμείς ήμασταν πραγματικά μια ομάδα από όλες τις πολιτικές παρατάξεις, ανεξάρτητη αριστερή, δεξιή, κεντρώη, που ενωθήκανε με ένα σκοπό, να βάλουμε λίγο πιο τεχνοκρατική προσέγγιση, λίγο πιο νοικοκύρεμα και πιο ανοιχτές διαδικασίες στο Δήμο. Ο Δήμος δεν ήταν το πλέον ανοιχτό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά μαγαζί που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή είναι και αυτό είναι μια κατάκτηση. Τότε είχα βρει την ησυχία μου τους ρυθμούς, μου είπα: όχι, 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 σε παρακαλώ, Γρηγόρη, με αναστατώνεις, είμαι μια χαρά επαγγελματικά, οικογενειακά. Τα παιδιά μου 3 και 6 ετών σε εκείνη την εποχή. Να σας χαίρονται. Αλλά τι να κάνω που το πίστεψα το εγχείρημα και είπα το ναι. Μετά από 3 όχι είπα ναι. Είπα 10 προϋποθέσεις. Λέω πρέπει να είμαστε super έντιμοι. Ο Δήμαρχος να με εμπνεύσει. Η ομάδα να έχει προοπτική και να είναι δυνατή. Μου είπε ναι. Λέω εντάξει. Και τελικά τα καταφέραμε. Πάνω σε αυτό που είπατε για τον Δήμαρχο, να μιλήσουμε και λίγο για τις σχέσεις σας με τον κύριο Βασίλη Λαμπρινό. Πρόσφατα, νομίζω, είχατε αναφέρει ότι αν δεν υπήρχε ο κύριος Βασίλης Λαμπρινός, θα έπρεπε να τον ανακαλύψουμε. Σωστά. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτό? Είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι πολιτικός. Και αυτό το χρεώνουμε καμιά φορά, γιατί του λέμε, βρε Δήμαρχε, μα να βγούμε λίγο προς τα έξω να επικοινωνήσουμε τη δουλειά μας. Αλλά στην πράξη, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι δεν έχει κανένα άγχος για να φανεί προς τα έξω και κάνουμε δουλειά που είναι πολύ κρίσιμη και χρήσιμη για τους δημότες. Δηλαδή, νοικοκυρεύτηκαν τα οικονομικά μας και μαζέψαμε 55 εκατομμύρια ευρώ την ώρα που μειώσαμε τα δημοτικά τέλη, μειώσαμε αυτά που πληρώνουν οι καφετέρειες και αυξήσαμε πολύ τις κοινωνικές παροχές. Έχουμε δωρεάν μετακίνηση, θυμάστε το έχουμε ξαναπεί μαζί και με τα μίνι μπας. Δώσαμε 1 εκατομμύριο ευρώ για να πηγαίνουν τα φτωχά παιδιά δωρεάν στους βρεφονιπιακούς σταθμούς. Πρωινά στα σχολεία, δέματα στους φοιτητές, κοινωνικό φροντιστήριο, δωρεάν ξένες γνώσες, σεμινάρια υπολογιστών και όλα αυτά. Την ώρα που αυξανόταν το αποθεματικό του Δήμου. Πώς έγινε αυτό το μαγικό?
είπαμε να πληρώσουν αυτοί που είχαν. Υπάρχουν και υποχρεώσεις απέναντι στο Δήμο, δεν είναι μόνο δικαιώματα. Αυτό ήταν μια πολύ βασική αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν. Ο Δήμαρχος λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που κατάφερε με αυτή το προφίλ των χαμηλών τόνων, την οικοκυρωσύνη και τη σοβαρότητα που τον διέπει, να ενώσει ανθρώπους που δώσαμε κάτι πολύ καλό. Δηλαδή από τις επαγγελματικές μας γνώσεις και εμπειρίες, μια ομάδα που δεν είχε τίποτα να χωρίσει. Είχαμε απώλειες πολλές, γιατί είναι δύσκολο να κρατήσεις τη συνοχή σε ετερόκλητα πράγματα. Αλλά στο τέλος της μέρας το απόσταγμα είναι ότι ο Δήμος άνοιξε. Όλοι ξέρουν ότι αυτή τη στιγμή μπορούν να κάνουν μια οποιαδήποτε συζήτηση με το Δήμο όποτε θέλουν, χωρίς την υπόνοια της παραμικρής συναλλαγής. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι διαυγής κάθε διαδικασία. Έχουμε βάλει ένα σχέδιο σε κάθε τομέα. Τώρα γίνεται το μεγαλύτερο έργο όλων των εποχών, κατά τη γνώμη μου, που δεν το κάνω κι εγώ για να μην ευλογήσω τα γένια μου. Η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης σε όλη την πόλη. Χάνουμε πάνω από το μισό του νερού που βγάζουμε από τις πηγές μας και από τις γεωτρήσεις μας. Είναι αδιανόητο σε μια περιοχή που δεν έχει νερό. Έχουμε αντίστοιχο σχέδιο για το πράσινο, για τα ενετικά τείχη, για το παραλιακό μέτωπο με την παλιά πόλη. Και ήδη βλέπουμε τους πρώτους καρπούς. Το Ηράκλειο από το πουθενά, ταχύτερα ανεπτυσσόμενος τουριστικός προορισμός για το 2017 και το 2018. Πολλές σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις, για να το συσχετίσουμε λίγο με τα προηγούμενα, στο Ηράκλειο, από μπάσκετ, την εθνική μας, μεγάλα γεγονότα στίβου. Και αυτό μας χαροποιεί. Οπότε μέσα σε άκρες τώρα κάναμε έναν απολογισμό των 5 χρόνων που πέρασαν. Δηλαδή, είστε ικανοποιημένος και από τα έργα που έγιναν, από τις υπηρεσίες που προσφέρθηκαν και από την καθημερινότητα εν γέννη του πολίτη. Θεωρείτε ότι ανταπεξήλθατε στις αξιώσεις εκείνων που σας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους? Θα πω ότι ανταπεξήλθαμε στις αξιώσεις στο κομμάτι της ηθικής πολύ. Γιατί τα αποτελέσματα στην καθημερινότητα δεν είναι αυτά που θα θέλαμε. Έχει πάρα πολύ δρόμο το Ηράκλειο να διανύσει για να πούμε ότι η καθημερινότητα μπαίνει σε λογαριασμό. Όμως υπάρχουν αυτή τη στιγμή ντοκουμέντα, αποδείξεις πια απτές, ότι σε κάθε τομέα υπάρχει πρόοδος. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το ιδεατό αποτέλεσμα, να πάμε κατευθείαν στο ιδανικό. Όμως τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή είναι νομιμοποιημένα πολεοδομικά. Δεν ήτανε. 82 σχολεία νομιμοποιήσαμε την εποχή που ήμουν τη Δήμαρχος Πολεοδομίας και αυτή τη στιγμή έχουν επισκευαστεί όλα τα σοβαρά προβλήματα των σχολείων, όπως το Τάλος, τα Δειλινά, ο Άγιος Σύλλας. Άρα ένα κομμάτι που έχει μπει σε λογαριασμό. 5 εκατομμύρια ευρώ έργα τρέξανε στα σχολεία. Παιδικές χαρές. Στο τέλος της εβδομάδας θα εγγενιάσουμε 4 καινούριες παιδικές χαρές που όμοιές τους δεν έχουμε στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σύγχρονες, είναι εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα, με δραστηριότητες και για παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Και αυτό είναι το κομμάτι ενός παζλ που περιλαμβάνει 62 παιδικές χαρές. Πολύ σύνθετο κομμάτι. Γιατί έπρεπε να ασχοληθούμε όμως με 62 παιδικές χαρές στο Δήμο? Γιατί δεν ήταν επιστοποιημένη καμία από τις 75 που παραλάβαμε και διαπιστώσαμε ότι 13 ήταν και επικίνδυνες. Τις κλείσαμε μέσα σε μία νύχτα. Όλες τις άλλες ανακατασκευάζουμε τώρα. Πάλι με ένα πολύ μεγάλο project, πολύ μεγάλο προϋπολογισμού, που τα οικονομικά μας επιτρέπουν να το χρηματοδοτήσουμε. Στους δρόμους. Είναι ανέκδοτο. Το οδικό δίκτυο του Δήμου Ηρακλείου ενδεχομένως να είναι το χειρότερο σε όλη την Ελλάδα. Εγώ θα βάζα τα λεφτά μου, δηλαδή, ότι είναι το χειρότερο. Προφανώς δεν λύθηκε, αλλά έχουμε να πούμε ότι το έχουμε συνειδητοποιήσει και το δείχνουμε εμπράκτως. Κάναμε διπλάσια έργα, βγάλαμε διπλάσιους διαγωνισμούς στον αέρα σε σχέση με την τελευταία δημοτική περίοδο. Δεν λύσαμε τίποτα σε σχέση με αυτό που πρέπει και που χρειάζεται ο κόσμος. Όμως 100 χιλιόμετρα οδικού δικτύου έχει ήδη γίνει. Θέλουμε άλλα 400. Θα τα κάνουμε. Κάθε τομέας λοιπόν καθημερινότητας έχει προοδεύσει. Και υπό αυτή την έννοια είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί δεν μείναμε μακριά από αυτό που υποσχεθήκαμε στους δημότες. Πέσαμε όμως σε μια κακή περίοδο. Να πω δηλαδή ότι μας αδίκησε λίγο η περίοδος η συγκεκριμένη. Ποια ήταν τα εμπόδια που συναντήσατε? Ξεκινώντας με το καλημέρα, διαπιστώσαμε ότι οι κραδασμοί που είχαμε σε επίπεδο χώρας με τα capital controls είχαν και απόνερα σε επίπεδο Δήμων. Καθυστέρησαν αρχή στο νέο ΕΣΠΑ. Είχαμε 30 έργα που τρέχανε με την υπογραφή του κυρίου Κουράκη, που προφανώς εμείς πολιτικά, αν θέλετε, δεν είχαμε να κερδίσουμε, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι στη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης να τα εκτελέσουμε όλα. Και τα εκτελέσαμε άψογα. Δεν χάθηκε ούτε ένα. Ένα μόνο το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, που απεντάχθηκε από το ΕΣΠΑ και το ξαναβάλαμε εμείς τώρα. Άρα, με διαφορά κάποιων ετών, θα υλοποιηθεί. Φύγανε 15 μηχανικοί από το Δήμο. Σαν να λέμε τώρα ότι μέσα σε ένα βράδυ από το κανάλι θα φύγουν τα μισά στελέχη. Είναι πολύ δύσκολο να επανέλθεις σε μια ισορροπία και να αρχίσεις να σκέφτεσαι σίγουρα μετά οραματικά. Και αυτό το διαχειριστήκαμε. Και κάναμε τελικά περισσότερες συμβάσεις
ακόμα και από το Δήμο Αθηναίων. Επειδή ακουγόταν, δεν είσαστε αποτελεσματικοί, είσαστε στο κομμάτι των έργων πολύ πίσω, λέω: ωραία, να το δεχτώ. Αλλά θα βρούμε τα στοιχεία. Λέω: βρείτε μου τι έχει κάνει ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θεσσαλονίκης και ο Δήμος Πάτρας. Όχι τυχαίοι Δήμοι, τρεις πρώτοι. Είναι τρεις μεγαλύτεροι. Και έχουμε περισσότερες συμβάσεις, 17, 18, 19, σε σχέση με αυτούς τους Δήμους. Πολύ θετικό, αλλά πάντως, κύριε Αναστασάκη, έχετε δεχθεί ιδιαίτερα σκληρή κριτική. Όπως είδε ένα σχόλιο. Ειδικά τον τελευταίο μήνα. Φυσικά. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό και σε αυτούς τους ανθρώπους που σας έχουν ασκήσει τόσο πολύ έντονη κριτική? Γιατί τα βλέπω και στο Facebook. Ναι, αλίμονα. Παντού, παντού μας καταβλέπουμε. Είναι σαν να έχω ένα στόχο πάνω μου και με βαράει αλίπητα ο κόσμος. Να σας πω ότι κάθε ένας που επιχειρεί διάφορα σύνθετα πράγματα, δύσκολα πράγματα, είναι και στην κριτική πολύ επιρρεπής. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος θα ήθελε όλα να γίνονται πιο γρήγορα και να έχουν τελειώσει και περισσότερα έργα. Και εγώ ο ίδιος, πρώτος από όλους. Έχουμε τελειώσει 13 εκατομμύρια ευρώ έργα από τα δικά μας, να το χαρακτηρίσω έτσι, και εκτελούνται τώρα 40. Δεν θα ήθελα να είναι το αντίθετο, το αντίστροφο. Δηλαδή να είναι τα περισσότερα τελειωμένα και λίγα να εκτελούνται τώρα. Όμως είναι τόσο βαριές οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και αν θέλετε και οι δυσκολίες της εποχής, πρωτόγνωρες, που όλα πάνε αργά. Όλα πάνε αργά και το χρεωνόμαστε προφανώς εμείς. Εγώ αυτό που έχω κάνει δημόσια, λέω, προσκαλώ και προκαλώ οποιονδήποτε να έρθει στη θέση μου να κάτσει ένα μήνα, του δώσω και το μισθό, που δεν είναι τίποτα σπουδαίο, και να δούμε από μέσα όμως πώς είναι το κάθε τι. Είναι μια σχιζοφρένεια, ένα τρελοκομείο αυτό που συμβαίνει. Το κάθε τι που κάνεις σε αυτό το Δήμο είναι ένας μικρός άθλος. Έτσι είναι όλη η χώρα και γι' αυτό πήγαμε εκεί που πήγαμε. Δεν είναι τυχαίο. Και παρόλα αυτά, ξαναλέω ότι εγώ είμαι από τους αισιόδοξους ανθρώπους. Όλες τις δυσκολίες που έχουμε περάσει, εντάξει, τις αφήνουμε πίσω μας. Βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο. Έχει μπει το νερό στο αυλάκι σε πολλούς τομείς. Αυτό που βλέπουμε στο βάθος του τούνελ είναι η έξοδος μάλλον και όχι το τρένο που έρχεται. Όσον αφορά το νερό στα βλάκι, να μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα βέβαια και περιληπτικά για να μην σας πάμε και όλο το χρόνο, έχετε δουλειές, αγώνα. Το πλάνο αγώνα σας. Δεν είναι, το τελικός τέλειωσε χθες Ευρωλίγκα. Είπαμε, ήμασταν με την Ανατολού, δεν τα καταφέραμε. Πάμε πάλι δεν στα αθλητικά, σας παρακαλώ. Και όφι, δεν βλεπόταν χθες, ελπίζω το Τετάρτη. Τίποτα. Πρωτανιές ήταν πολύ καλός. Ήταν πολύ καλός. Ευτυχώς που δεν σκόραρε, αλλά το 0-0 είναι ύπουλο παιχνίδι. Ήπουλο σκόρ, ήταν ένα πιέλα. Να βάλει Πρωτανιές. Ναι, αρχίζει και ζορίζει. 0-0. Ναι, ναι, ναι. Γιατί αυτό? Γιατί κακιά μέρα. Κακιά μέρα. Κακό feng shui εκεί πέρα του γήπεδου του Πλετανιά. Δεν μας πήγε καλά. Αμέσω καλά. Στην ερώτηση που σα έκανα, θα ξεχάσω και αυτά που ξέρω. Δεν υπάρχει τίποτα σημαντικότερο από τον Όφη αυτή την περίοδο. Ποιε εκλογέ? Την Τετάρτη είναι Όφη. Πρέπει να μείνουμε Super League. Όφη, με ποιον τέλος παίζουμε? Με την Πλατανιά πάλι. Με δεύτερο μάτς. Με δύο παιχνίδια, διπλά παιχνίδια. Ναι. Τα βασικά. Σε ενημερώσω αργότερα. Ναι, θέλω να ξέρω. Θα τα σχολιάσουμε και όλες την Τετάρτη, μην το ξεχάσουμε. Εννοείται. Ωραία. Δηλαδή, μην μας έρχεται και δεύτερη μαχαιριά, γιατί αυτό που δεν άντεξα εγώ το χειρότερο μου περίοδο φέτος δεν ήταν ούτε η δικαιοσύνη, ούτε δερματάς. Ήταν το IT, το double του ΠΑΟΚ. Ναι. Εκείνα τα ξενύχια που πέρασα με αριθμίες. Μπορώ να σας τα απαριθμίσω. Όπω την περάσαμε φέτος. Αυτό δεν αντέχονταν. Είναι από αυτά δηλαδή που λες. Εντάξει, δέχομαι το πρωτάθλημα, δέχομαι και το κύπελλο, αλλά και όχι το αίτητο. Όχι το αίτητο. Ήμαρτον. Έτσι. Έλεος. Πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, ας αφήσουμε πάλι τα αθλητικά. Κοινωνική έχω γίνει. Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Να μην σας καλέσουμε να μιλήσουμε μόνο για αθλητικά. Πραγματικά. Να κάνουμε και μια ανασκόπηση χρονιά. Ναι, να μιλήσουμε να αθλητικά. Θα μπορούσατε και εσείς να βάλετε το λιθαράκι σας. Φυσικά. Και γιατί όχι. Φυσικά, αν ήμουν και 20 πόντους ψηλότερο και 20 χρόνια νεότερο, θα ήμουν ήδη στο Ολυμπιακό. Δεν έχουμε και γκάρ τώρα μετά το Σπανούλι. Ναι. Που είχαμε μείνει και ξεχάσει στα πλάνα. Ναι, βέβαια, το νερό στα βλάκια έχει μπει, λέτε. Ναι. Πώς έχει μπει? Τα σχέδιά σας, οι αξιώσεις σας για το μέλλον. Ωραία. Πάμε να πούμε κωδικοποιημένα τι έχουμε οραματιστεί να κάνουμε. Να ξεκινήσω λίγο από τις γειτονιές. Κάθε γειτονιά πρέπει να έχει τα εξής: μία ασφαλή παιδική χαρά, ένα καλοσυντηρημένο σχολείο, ένα αξιοπρεπές οδικό δίκτυο και συνθήκες ασφαλείας για την πρόσβαση γύρω από ευαίσθητες χρήσεις, είτε αυτή είναι το σχολείο, είτε είναι η πλατεία μας, είτε είναι ο χώρος πρασίνου. Εκεί έχουν δρομολογηθεί κάθε ένα από αυτά που είπα. Δηλαδή, τα σχολεία μας αυτή τη στιγμή συντηρούνται. Παιδικές χαρές, ένα νέφος σε όλη την πόλη. Θα έχουμε μέχρι το τέλος του χρόνου παντού καινούργιες παιδικές χαρές. Συνθήκες κυκλοφορίας έχουν βελτιωθεί σε 21 σχολεία ήδη και θα το επεκτείνουμε παντού. Η επόμενη μέρα θα είναι να υπερυψώσουμε τις διασταυρώσεις, τα σταυροδρόμια, ώστε να αποτρέψουμε τους κακούς και ασυνείδητους οδηγούς αυτό να τρέχουν με ηλικιώδη ταχύτητα γύρω από τα σχολεία που πάνε τα παιδιά μας.
Και για το οδικό δίκτυο, εκεί θέλει περισσότερο υπομονή σε σχέση με τους άλλους τομείς. Ξαναείπα, βάλαμε σε προτεραιότητα κεντρικούς δρόμους, ώστε να μπορούμε να κινούμαστε με ασφάλεια, με περισσότερη ασφάλεια. Εδώ παραδίπλα έχετε τη Μιλτιάδη Καράτζη. Θυμηθείτε πώς ήταν, πώς είναι σήμερα. Η Ούλαφ Πάλμε, μία από τις μεγαλύτερες οδοποιίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Ο δρόμος Παγνής Σταυράκια. Στις Δαφνές στην Αυγενική, για να μην πούμε ότι δουλεύουμε μόνο στο κεντρικό Ηράκλειο. Και την Ελευθερίας. Πλατεία Ελευθερίας. Θα έρθω στη. Λέμε τώρα πρώτα για τα θέματα καθημερινότητας. Οι πολίτες αυτά θέλουν, απλά πράγματα. Και για χώρους πρασίνου, ήδη παραδίδουμε ένα προς ένα πάρκα σε χρήση. Ήταν το πάρκο Ηράκλειτος στην Αλικαρνασσό. Είναι αυτή τη στιγμή το πάρκο Επιμενίδου. Συγγνώμη, το πάρκο Καραμαλή στα Δειλινά. Φτιάξαμε την Επιμενίδου, το παρκάκι, το μικρό. Και ακολουθούν 12,5 στρέμματα κοινόχρηστη χώρη που μελετώνται. Για να είναι μικρά πάρκα τσέπη, τα λεγόμενα, σε όλη την πόλη. Μεγάλα project τώρα, να γυρίσουμε λίγο στα πιο κεντρικά. Μεγάλο στοίχημα και η μεγάλη μου αγάπη είναι τα τείχη. Είναι ένας χώρος 350 στρέμματα που είναι πασπαρτού. Δηλαδή, χώρος πολιτισμού, ο καλύτερος. Χώρος για ήπιο αθλητισμό, απίστευτος. Πραγματικά. Για τζόκινγκ, για ποδήλατο, για ό,τι θέλεις. Για τον καφέ σου, πρέπει να είναι και γι' αυτό. Για τις παιδικές χαρές, υπογράψαμε την περασμένη εβδομάδα 1,5 εκατομμύριο. Χώρους αναψυχής και παιχνιδιού για παιδιά που νομίζω θα είναι καλύτερη στην Κρήτη. Είναι 7,7 στρέμματα με δραστηριότητες πολύ πλούσιες από την καλύτερη εταιρεία του είδους αυτή τη στιγμή. Άρα υπάρχει ένας σχεδιασμός, θα τύχει να πάρουν ζωή. Έγινε μια σπουδαία δουλειά αναστήλωσης την προηγούμενη δεκαετία και έτσι μπορούμε εμείς να συζητάμε για την ενεργοποίηση της ζωής στα τείχη. Τώρα όμως πρέπει να περάσουμε στο πιο πρακτικό κομμάτι. Πώς θα το χαρεί ο κόσμος να το γνωρίσει το μνημείο. Και για την παλιά πόλη, γιατί κακά τα ψέματα συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του κόσμου, εκεί είναι η αναψυχή μας, οι δουλειές μας, η δραστηριότητά μας. Έχει ξεκινήσει μια αλυσίδα παρεμβάσεων, ξεκινάει από το Πάρκο Γεωργιάδη, το πολύπαθο Πάρκο Γεωργιάδη, θα είναι κούκλα σε μερικούς μήνες από σήμερα. Στην Πλατεία Ελευθερίας έχουμε ανακοινώσει την πρότασή μας για μια ήπια ανακαίνιση της πλατείας που θα της δώσει όμως πράσινο, καινούργια φωτιστικά σώματα, καλύτερα παγκάκια, ένα υδάτινο στοιχείο που λείπει. Και θα την ανοίξει στους γύρω δρόμους και στις γύρω πλατείες. Η δικαιοσύνη και η είδης είναι Ευρώπη. Το έχω πει και με δουλεύανε στην αρχή, αλλά τώρα το αναγνωρίζουν όλοι που πηγαίνουν με τη συμπληρώση των ελλείψεων. Φυτεύουμε τα τελευταία δέντρα σήμερα στη δικαιοσύνη. Ότι είναι ευρωπαϊκού αέρα ανάπλαση. Τα υλικά, τα χρώματα, το πλάτος της οδού, τα διατηρητικά κτίρια που φανήκαν ξαφνικά. Και με το ίδιο μοντέλο συνεχίζουμε καλοκαιρινού. Τελειώσαμε τη μελέτη. Η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου την έχουμε βάλει στο ΕΣΠΑ. Άρα, τους επόμενους μήνες θα τη δούμε να γίνεται. Και όλο αυτό αγκαλιάζεται από τα ενετικά τείχη. Έξω από τα τείχη έχουμε τις παιδικές χαρές. Πάνω στα τείχη έχουμε ένα ποδηλατόδρομο 4 εκατομμύρια. 3,5 χιλιόμετρα, χωρίς να ανησυχείτε για την ασφάλειά σας. Δεν διακόπτετε από κανένα δρόμο. Άρα, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, θα μπορούν να περπατάνε και να βλέπουν την πόλη, τη θάλασσα, την ενδοχώρα από ένα μνημείο. Που θα μπορούμε και να κάνουμε αναψυχή και πολιτισμό. Με ταμπέλες, τα παγκάκια, με τη σήμανσή τους, με ηλεκτρονικές εφαρμογές, με λευκόματα φωτογραφικά, με ξεναγήσεις, ώστε να κερδίσουμε σε εισαγωγικά από αυτό το μνημείο αυτό που πρέπει. Γιατί όταν πάμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο πάρκο που έχει φτιαχτεί και είναι το καλύτερο σε όλη τη χώρα, και μένουμε με το στόμα ανοιχτή, θα μείνουμε ακόμα περισσότερο με το στόμα ανοιχτό, αν σκεφτούμε ότι είναι 210 στρέμματα. Το πάρκο Σταύρος Νιάρχος είναι 350 τα τείχη. Μοναδικής κλίμακας μνήμιο. Και εμείς από τη μεριά μας να σας ευχαριστήσουμε. Και να σας ευχαριστήσουμε. Στη διάθεσή σας. Καλή επιτυχία, ανελοποιήσετε το όνομά σας. Καλή επιτυχία και στον Όφη Τετάρτη. Αμήν, αμήν. Να τα λέμε και αυτά. Και μια παράκληση στους δημότες, επειδή ήταν μια δύσκολη περίοδος, κακά τα ψέματα. Ό,τι ταλαιπωρία περάσαμε στα προσωπικά μας, στα οικονομικά μας, την περάσαμε και εμείς στο Δήμο. Και δόξα τω Θεώ κρατήσαμε το πιδάλιο αρκετά γερά. Ποτέ ένα όραμα δεν μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί σε μία θητεία. Και αυτό έχει φανεί στο παρελθόν σε όλους τους Δήμους της χώρας. Άρα ζητάμε μία ευκαιρία να συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία που έχει γίνει, με τα λάθη της. Ποτέ δεν είπαμε όχι, ότι δεν κάναμε λάθη, αλλά αν μη τι άλλο, όποιος δουλεύει, κάνει και λάθη. Πάρα πολύ όμορφο αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά. Και καλή επιτυχία. Πάντα χαρά μου να είμαι εδώ.